βγήκαν τα αποτελέσματα και στάλθηκαν στην Ομαρχιακή διαμέσου κοινοποίησης, αμέσως τα δημοσιοποίησα, ώστε κανένα σύντροφος να μην πει ότι τον απέκλεισαν ή ότι κάτι άλλο. Σε αυτά τα πρακτικά που μας ήρθαν, υπήρχε μία περιοχή που ενώ είχε έναν σταυρό, ψήφισαν 99 άνθρωποι. Άρα το σύνολο των σταυρών έπρεπε να είναι το πολύ 99. Στο πρώτο πρακτικό που έρχεται στην Ομαρχιακή, παίρνει ο καθένας από 99. Δηλαδή 3,99. Δεν θα σας το δώσω αν θέλετε, αλλά δεν είναι γράφω νόμο. Την επόμενη μέρα ζητάω από όλους τους συντρόφους που ήταν συντελεστές να μου στείλουν τα πρακτικά. Δεν είχαν δικαιοδοσία, αλλά για να δω αν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι έχουν ιερό και όσο. Και στο επόμενο πρακτικό που στέλνουν στην Ομαρχιακή, στέλνουν ότι παίρνει ο καθένας από ένα σταυρό. Από ένα σταυρό, δηλαδή ψήφισαν 99, οι τρεις ψήφισαν αυτούς, ένας, τρεις, και οι 96 ψήφισαν ή άκυρο ή λευκό. Δηλαδή γεγονότα, και μέσα σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους υπάρχει σύντροφος, φίλος, που είναι στο Αγρίνιο, γραμμένος και εκλέχθηκε στην περιοχή αυτή. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι δεν είσαι γραμμένος εδώ, έλα στο Αγρίνιο να βάλεις υποψήφιος, έχεις το δικαίωμα, και αυτός ο σύντροφος ήταν στο συνέδριο και ψήφισε. Και απ' την άλλη υπάρχουν και συγκινικά πρόσωπα δικά μου που κόπηκαν, άνθρωποι από την αφροπτία. Θεωρώ ότι εκδικητικά όλα έγιναν αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και σε μια περιοχή, ενώ θα έπρεπε να, όπως λέει το καταστατικό, να υπάρχουν 50% άντρες και 50 γυναίκες, ήταν δύο άντρες. Αλλά μπήκαν μέσα. Θέλω να πω ότι αυτά τα γεγονότα, όλοι εμείς που είμαστε εδώ οι περισσότεροι, αναλάβαμε ένα θεσμικό ρόλο στις 19 Δεκεμβρίου του 2019, εγώ και οι άλλοι σύντροφοι ακόμα και το Μάρτιο. Εδώ πήγαμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση. Δεν πήγαμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Πήγαμε να βοηθήσουμε το όραμα του Αλέξη Τσίπρα για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Αυτό πιστέψαμε, αυτό πιστεύουμε και αυτό θα πιστεύουμε. Και πολλοί από εμάς βάλαμε και το όνομά μας για να πάμε να βάλουμε και στα περιφερειακά και στα δημοτικά με μια παράταξη που δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια παράταξη που ήταν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαμε συνεργαζόμενοι και είχαμε ένα αποτέλεσμα, ΑΒ. Τα γεγονότα όμως των τελευταίων δύο μηνών μας κάνουν να μην μπορούμε να αντέξουμε αυτό το κλίμα, αυτό το κλίμα που μας αποκλείει, αυτό το κλίμα που δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας, στους φίλους μας, ότι αυτό είναι η δημοκρατία. Τα υπόλοιπα, μπορεί όποιος θέλει να κάνει οποιοδήποτε ερώτηση, το λόγο έχει η συντρόφισσα αναπληρώτρια Μάρθα Παπαδοστοπούλου.